Αυτό δεν είναι το τραγούδι που έλεγε ο Βαρουφάκης ότι γράφτηκε για τη σύζυγό του. Για τους πολιτικούς θα μιλήσουμε τώρα και ο κύριος Ιάκωβος Αρμάος είναι άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ από πολιτικούς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Ξέρετε καλά για την επικοινωνία των πολιτικών, για να είμαστε ακριβείς. Θεωρητικά έτσι λένε τα πτυχία. Έτσι λένε τα πτυχία. Τα έχετε σκίσει, έχετε σκεφτεί ποτέ τώρα ότι έμαθα, αλλά ισχύουν τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που ξέρω? Έχω σκεφτεί ότι αν ήξερα θα διαβάζω τόσο πολύ για την επικοινωνία, θα γινόμουν γιατρός. Ναι, οκ, εντάξει. Άρα είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται συνέχεια. Συνέχεια και ξέρετε αυτό το μικρό πράγμα που λέγεται κινητό, ναι, και το οποίο το ονομάζουμε smartphone, τα έχει αλλάξει όλα. Και μετά ήρθαν και τα άλλα. Ήρθαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, η τεχνολογία. Θέλω να σας ρωτήσω έτσι μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Επειδή έχουν ελισάξει οι πολιτικοί από όλα τα κόμματα, από όλες τις παρατάξεις, ιδεολογίες, ακόμη και ιδεολογίες ασύμβατες με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, έχουν ελισάξει διαφημιστικά. Εάν φτάνει η καλή επικοινωνία για να με κάνει εμένα να ψηφίσω κάποιον που δεν θα ψήφιζα? Θα έλεγα ότι δεν φτάνει. Άρα όλα είναι μάταια. Να κλείσουμε τη συνέντευξη εδώ. Θα μπορούσε, αλλά να σας πω ότι δεν είναι αλήθεια. Απλώς η επικοινωνία πρέπει να υπηρετεί την πολιτική. Ναι. Το πρόβλημα είναι όταν η επικοινωνία όχι μόνο δεν υπηρετεί την πολιτική, αλλά στην ουσία παίρνει τον πρώτο και πιο σημαντικό ρόλο. Ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει το πρόβλημα. Ενώ θα έπρεπε κανείς να κοιτάζει το περιεχόμενο, θα έπρεπε κανείς να κοιτάζει την ουσία. Μπαίνουμε πάρα πολύ στη διαδικασία της επικοινωνίας και έτσι χάνουμε κάποια στάδια. Ναι. Η επικοινωνία, απ' την άλλη, είναι ένα απαραίτητο στοιχείο, όπως σε όλα τα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή μας, που μας βοηθάει να περάσουμε ίσως πιο εύκολα, πιο εύστοχα, πιο έξυπνα το μήνυμά μας. Ναι. Εκεί είναι λίγο που μπερδεύεται. Εκεί είναι λίγο που μπερδεύεται πάρα πολύ το σύστημα, διότι η τεχνολογία έφερε άλλες μορφές επικοινωνίας, άλλα εργαλεία, μάλλον, σωστό, επικοινωνίας. Η τεχνολογία έφερε μια ταχύτητα. Άρα αυτό το οποίο εσείς διαβάζετε σήμερα το πρωί στις 8 και 5, το βράδυ που κάνετε την εκπομπή σας, όχι θεωρείται παλιό νέο, μπορεί να έχει περάσει 15 πράγματα γύρω μετά από αυτό. Ναι. Εκεί λοιπόν είναι και μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή η μεγάλη δυσκολία των πολιτικών πλέον είναι ποιος θα είναι, καταρχάς να έχουν περιεχόμενο, μεγάλο θέμα αυτό, και πώς αυτό το περιεχόμενο θα το μεταφέρουν στους πολίτες. Εκεί είναι ακριβώς, αν θέλετε, το όλο κόλπο, αν υπάρχει κάποιο κόλπο. Ναι, αλλά αυτό όμως λέτε εσείς ότι απλά εμψυχώνει εμένα που θέλω να ψηφίσω τον τάδε έτσι κι αλλιώς. Δεν λέω, α, όχι, ήμουν έτοιμη να ψηφίσω τον Χ και θα ψηφίσω τον Ψ, γιατί έχει καλύτερη διαφήμιση, τον είδα στη διαφήμιση και μου φάνηκε ωραίος και θα τον ψηφίσω. Όχι, υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που κάποιος είναι αναποφάσιστος, άρα κοιτάζει πάρα πολλά δεδομένα και έχει τη δυνατότητα πλέον με την τεχνολογία να μάθει, να διαβάσει. Είναι, δεν σας κρύβω, ένα ρήμα, το διαβάζω, το οποίο προσωπικά το προτείνω σε όλους τους πολίτες, στις Έλληνες και στους Ελληνίδες, πριν πάνε να ψηφίσουν, που πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, να διαβάσουν, να ψάξουν, να δουν το πρόγραμμα, να δουν την προσωπικότητα. Η επικοινωνία δείχνει την προσωπικότητα. Άμα δείτε κάποιον ο οποίος έχει μια ιστοσελίδα, η οποία είναι λίγο πολύ μοντέρνα, ή αν δείτε κάποιον ο οποίος έχει μια ιστοσελίδα πολύ κλασική, ή αν δείτε κάποιον ο οποίος αποκλείται να έχει κάνει την ιστοσελίδα, να έχει άποψη του για την ιστοσελίδα του, όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να τα δείτε, να τα εξετάσετε και τον να τα ελέγξετε. Τον κλασικό, εγώ θέλω. Αν είναι πολύ φλασάτη η ιστοσελίδα, λέω καλά, εντάξει, κατικά έχει βάλει εταιρεία. Θα έχει βάλει εταιρεία. Κοιτάξτε. Ναι. Αυτός που δεν θα βάλει εταιρεία. Θα ξεκινήσουμε μόνο διαφορετικά. Αυτός που δεν θα κάνει έρευνα. Ναι. Πάμε από το πρώτο βασικό σημείο. Και θα πιστεύει ότι θα κατέβω, θα κατέλθω, είτε πάω για δήμαρχος, είτε πάω για βουλευτής, είτε πάω για πολιτικό κόμμα. Που δεν θα έχει κάνει έρευνα για να δει ποια είναι τα δεδομένα. Ναι. Περιβόητη δημοσκόπηση. Ναι. Που θα δει τα προβλήματα που εγώ πιστεύω ότι έχουν οι πολίτες, τα έχουν, έχω δίκιο. Η αντίληψη που πιστεύω εγώ ότι έχουν οι πολίτες για μένα ισχύει ή δεν ισχύει. Μετράει το καφενείο, η πλατεία, το πόρτα-πόρτα. Εδώ με φέρνετε στην προηγούμενη ερώτησή σας, που είναι πάρα πολύ εύστοχη. Ναι. Υπάρχει παραδοσιακή επικοινωνία και υπάρχει ψηφιακή επικοινωνία. Ναι. Παραδοσιακή, ξέρετε, είναι αυτό που λέγαν πάντοτε ραδιόφωνο, τηλεόραση. Στην παραδοσιακή επικοινωνία υπάρχει η λεγόμενη διαπροσωπική επικοινωνία. Ναι. Πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν μπορεί τίποτα και κανείς να αντικαταστήσει αυτήν την επικοινωνία. Ναι. Τίποτα. Φαντάζομαι ειδικά στην Ελλάδα που είμαστε και ένας λαός που θέλει το. Σε όλο τον κόσμο. Α, σε όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα. Αλλά σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα γιατί περισσότερο? Γιατί ήταν πάντοτε ένας λαός ο οποίος ενδιαφερόταν για την πολιτική, είχε ευαισθησίες, έχει ευαισθησίες ως λαός. Άρα πρέπει να τον πλησιάσεις. θα έκανα ίσως μια διαφοροποίηση για πρακτικούς λόγους ανάμεσα στην περιφέρεια και στα αστικά κέντρα. Στην περιφέρεια είναι λίγο πιο εύκολο να χτυπήσεις όλες τις πόρτες, στα αστικά κέντρα είναι δύσκολο να χτυπήσεις όλες τις πόρτες. Από εκεί μέχρι που εγώ σταματάω να χτυπάω πόρτες, επειδή πιστεύω ότι κάποιος θα δει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο συμμετέχω και κάνω 50 αναρτήσεις την ημέρα. Ναι. Μία γιατί έβγαλα μια ανακοίνωση ότι πήγα και επισκέφθηκα το διοικητή του νοσοκομείου. Ναι, τέτοια. Οτιδήποτε θέλετε. Ναι. Επισκέφθηκα κάποιον. Ναι. Επισκέφθηκα κάποιον για να μην παρεξηγηθώ. Είτε γιατί έκανα την εξής ερώτηση στον δεύτερον υφυπουργό που πήγα και είδα και έφυγα φωτογραφία μαζί του και δεν έχω χτυπήσει να καταλάβω ποια είναι η αγωνία σου, ποια είναι η επιθυμία σου, πώς θες να είναι ο τόπος σου. Και από εκεί έχει μια διαφορά. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το άγχος το οποίο έχω εγώ ως άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές δίνω συμβουλές. Να μην. Οι δικές μας συμβουλές στον χώρο της επικοινωνίας, όπως σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν συμβουλές, είναι συμβουλές στη στρατηγική, είναι συμβουλές στην επικοινωνία. Δεν είναι μια λογική ότι εγώ παίρνω μια σκούπα και τον κάνω πρωθυπουργό. Δεν μπορώ να πάρουμε ή να συμβουλέψουμε έναν πολιτικό, όπως και σε κάθε είδους προϊόν. Δεν είναι προϊόν ο πολιτικός. Έχεις μια κοινωνική ευθύνη, έχεις μια πρακτική αντιμετώπιση ότι μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων. Θέλει μια ειδική, αν θέλει, αντιμετώπιση. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπω και διαβάζω με 2 και 3 και 4 αναγνώσεις και σκέψεις αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτόν τον καιρό όσο αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που σχεδόν έχουν γίνει η νέμεσης του μέσου Έλληνα πολιτικού. Μας έχουν ετοιμάσει ένα βίντεο. Ξέρετε τι βίντεο είναι, δεν ξέρω. Πάμε να το δούμε για να το σχολιάσουμε. Για πάμε να δούμε. Τα τελευταία 4 χρόνια ήταν πρωτόγνωρα για όλους μας. Ζήσαμε αλλεπάλληλες κρίσεις. Εύρος, πανδημία, Τουρκία, ακρίβεια. Προτεραιότητά μας ήταν να στηρίξουμε τους πολίτες αλλά και να κρατήσουμε ασφαλή την πατρίδα. Όμως παράλληλα, καταφέραμε και μειώσαμε φόρους και εισφορές, φέραμε επενδύσεις και δημιουργήσαμε νέες δουλειές, ψηφιοποιήσαμε το κράτος, ελέγξαμε το μεταναστευτικό, θωρακίσαμε την εθνική μας άμυνα αλλά και αναβαθμίσαμε τη διεθνή μας εικόνα. Κάναμε και λάθη. Κάποιες φορές δεν τολμήσαμε αρκετά. Όμως η Ελλάδα έγινε πιο ισχυρή και εμείς είμαστε τώρα πιο έμπειροι. Στις 21 Μαΐου ζητώ την εντολή σας για να κάνουμε πράξη 3 μεγάλους εθνικούς στόχους. Πρώτος, να συνεχίσουμε στον δρόμο της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Μόνο έτσι θα κλείσουμε την απόσταση από την Ευρώπη και θα έχουμε καλύτερους μισθούς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερος, να χτίσουμε ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Με ψηφιοποίηση παντού και αξιολόγηση παντού. Τρίτος μεγάλος στόχος, να αποκτήσουμε τη δημόσια και δωρεάν υγεία που μας αξίζει. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. 21η Μαΐου είναι η πιο κρίσιμη μέρα. Ψηφίζουμε και αποφασίζουμε. Γυρίζουμε πίσω ή προχωράμε μπροστά. Τι προσέξατε? Αν γυρίζουμε πίσω ή προχωράμε μπροστά. Εγώ πρόσεξα αυτό του πρωθυπουργού που κοιτάζει την κάμερα, κοιτάζει πάρα πολύ σοβαρός και λέει «Κάναμε λάθη». Παύση, μεγάλη παύση. Κάναμε όμως και σωστά. Ήταν αποφασισμένος. Κοιτάξτε, ήταν το αρχικό τηλεοπτικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι στην ουσία ξεκίνησε την επίσημη προεκλογική περίοδο. Η Νέα Δημοκρατία έκανε παρένθεση. Να θεωρούμε όλοι δεδομένο, ή τουλάχιστον ευχάριστα δεδομένο, ότι τα κόμματα τα πολιτικά κάνουν έρευνες, τα κόμματα τα πολιτικά κάνουν ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες. Στις ποιοτικές έρευνες βλέπουν κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες λέξεις κλειδιά. Μισθή, υγεία, ανεργία, μισθή με μεγάλα γράμματα. Ασφάλεια, εξωτερική πολιτική, και έτσι προκύπτει το τι θα παίξει στο σποτ. Και θεωρητικά έχουν μία δεξαμενή λέξεων και μία γνώση το τι έχει συμβεί, τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά. Το αν κάτι μέσα στη διάρκεια της στρατείας δεν πάει καλά δεν σημαίνει ότι το αλλάζουμε. Σημαίνει μόνο ότι το μαθαίνουμε και ανάλογα με την πεποίθηση και την άποψη του πολιτικού αρχηγού ή του πρωθυπουργού προχωράμε. Μαθαίνουν γρήγορα οι πολιτικοί. Γιατί καμιά φορά έχουμε την εντύπωση ότι προβλήματα που εμείς συζητάμε κάθε μέρα και τα ξέρουμε, τους παίρνει λίγο χρόνο να τα καταλάβουν. Εγώ θεωρώ ότι κάνουν ένα πάρα πολύ δύσκολο λειτουργήμα, επάγγελμα, χόμπι, όπως θέλετε πέστε το. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να είναι κανείς πολιτικός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει μια αντιμετώπιση και μια αντίληψη της πραγματικότητας. Γίνεται ακόμα εξαιρετικά πιο δύσκολο όσο περνάει ο καιρός και ζούμε σε μια εποχή που δημιουργεί κρίση συνέχεια. Δηλαδή, ξέρετε πια αυτό που λέγαμε πριν για την είδηση του πρωί, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ισχύει και για όλα τα δεδομένα της ζωής. Δηλαδή, δεν είναι η ίδια ταχύτητα που ζούσαμε παλιά. Σωστά. Γίνονται όλα πολύ πιο γρήγορα. Η Νέα Δημοκρατία έκανε μια επιλογή που ήταν μια ασφαλής επιλογή, σίγουρη, ήρεμη. Είπε τις τρεις λέξεις κλειδιά τολμηρά, γιατί την κατηγορούσαν λίγο ότι δεν ήταν πολύ. Ναι, τολμηρά, ναι. Μπροστά, γιατί κοιτάζουμε το αύριο. Ναι. Και σταθερά, γιατί εμείς 4 χρόνια κάναμε μια σταθερή διακυβέρνηση. Μάλιστα. Περιμένετε, μην αδικήσουμε και το ΣΥΡΙΖΑ, να βάλουμε και το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για να το σχολιάσουμε. Στις 21 του Μάη δίνουμε τη νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ξέρουμε και μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή. Ο άνθρωπος αυτός, της γνωστής οικογένειας, το 2019 ανέλαβε μια δουλειά, να εργαστεί για τους πολλούς. Όμως πίστεψε πως η χώρα του ανήκει, ότι είναι ιδιοκτήτης της ζωής μας. Η έπαρση της εξουσίας θόλωσε την κρίση του. Κυβέρνησε αλαζονικά. Στα δύσκολα χάθηκε, στις ευθύνες κρύφτηκε, στις ανάγκες δεν νοιάστηκε. Αντέχουμε να ζήσουμε ακόμα 4 χρόνια έτσι? Τελείως άλλο στυλ. Έχουμε στην αρχή τον αρχηγό. Έχουμε τον... Είναι δύο. Α, είναι δύο σποτ. Πρέπει να σας το πω για να σας βοηθήσω, επειδή μπορεί να μην τα έχετε δει. Είναι λογικό, είναι δύο σποτ. Είναι το πρώτο που είναι το μικρό ενός πιο μεγάλου. Που κάνει και version. Τα χέρια έτσι. Ναι, και το δεύτερο που ήταν το αρνητικό του. Το αρνητικό. Έχουν και όλα τα κόμματα αρνητικά. Μέχρι στιγμής μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει αυτή την οδό, ότι θα δείχνω τι δεν είναι σωστό στους αντιπάλους μου. Κυρία Νέγκα, μου βάζετε πάρα πολύ δύσκολα. Θα σας πω γιατί μου βάζετε δύσκολα. Ξεχνάμε οποιαδήποτε, όλοι έχουν κάποιες αναφορές, όλα έχουν κάποιες αξίες, κάποιες αρχές και κάποιο σημείο έναρξης. Εδώ θα μιλήσουμε όσο να δω καθαρά επαγγελματικά. Εμένα με είχε εντυπωσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Με είχε εντυπωσιάσει γιατί είχα στο μυαλό μου την νίκη του 2015, την εμφάνιση του 2012, την νίκη του 2015. Και είχα στο μυαλό μου ότι ο Αλέξης Τσίπρας το 2019 μπόρεσε και έκανε το 23% των ευρωεκλογών, σχεδόν 32%, ναι. Μόνος του. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση είναι η αναμέτρηση που προσπαθείς να βρεις στρατηγική, διότι αν δεν έχεις στρατηγική δεν μπορείς να βγάλεις οποιοδήποτε μήνυμα. Ναι. Και αν δεν έχεις ένα καθαρό μήνυμα δεν μπορείς να βγάλεις καμία υλοποίηση διαφημιστικού. Άρα ένα είναι το καθαρό. Ένα πρέπει να είναι. Παρά το ότι μπορεί να υπάρχουν πολλά σποτ για πολλά πράγματα. Ένα πρέπει να είναι το καθαρό. Okay. Το βασικό μήνυμα, να ξέρεις πού ακριβώς βαδίζεις. Ναι. Στρατηγικά πάνω από όλα. Ναι, ναι. Το αν εσύ βάζεις ένα σύνθημα που είναι υπογραφή, αλλά στρατηγική πρέπει να βγάζει ένα μήνυμα. Δεν μπορεί να βγάλεις 15. Μάλιστα. Το πρόβλημα το μεγάλο λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή το εξής. Πρώτον. Ναι. Άμα πάει κανείς και κάνει μια έρευνα στο YouTube, ναι. Τρομερό εργαλείο στο YouTube, ναι, ναι. Θα πω στους τηλεθεατές σας, ναι. Να μπουν στο YouTube και να κάνουν δύο πράγματα. Ένα, να ψάξουν να βρουν τα κόμματα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεύτερο, να πάνε να χτυπήσουν να δουν ποια είναι τα δημοφιλή, ναι. Και ποια δεν είναι. Τα δημοφιλή σποτ. Τα δημοφιλή σποτ, okay. Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα δείτε ότι αυτό το αρνητικό στην παρούσα φάση είναι το πιο δημοφιλές από όλα όσα έχει βγάλει. Έχει βγάλει 4 σειρές. Μάλιστα. Πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Ναι. Σαν να μπήκανε 4 εταιρείες μέσα και κάνανε καθεμία το δικό της. Ναι. Και αυτό είναι μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ότι δεν είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Δεν, είναι... ναι, okay. Δεν υπάρχει μια ενιαία, αν θέλετε, στρατηγική κάτω από τα οποία να ακουμπήσουν όλα όσα γίνονται. Είναι σαν κάθε μέρα και αυτό δεν είναι τυχαίο του λόγου. Δηλαδή, αν θυμόσαστε, ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε και είπε: θα κάνουμε μια κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Όχι μια κυβέρνηση. Μετά θα κάνουμε μια ανοχής. Μετά θα κάνουμε τον κύριο Βαρουφάκη και έφυγε ο κ. Βαρουφάκης. Μετά θα κάνουμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού που είναι θεσινό. Δηλαδή, υπάρχει μια. Εσείς λέτε σύγχυση. Λοιπόν ότι επιστημονικά ένα πράγμα είναι αυτό που συνήθως πετυχαίνει το στόχο. Είναι ένα καθαρό μήνυμα. Ένα καθαρό μήνυμα, okay. Το οποίο το πώς θα το υλοποιήσεις, πόσες διαφημίσεις θα κάνεις, τι θα χρησιμοποιήσεις. Στη μόδα. Είναι η λεγόμενη ολιστική διαφήμιση. Τι είναι ολιστική, η ολιστική επικοινωνία. Ναι. Ότι εγώ παίρνω κάθε ένα εργαλείο που υπάρχει, κάνω όλο τον κύκλο λοιπόν, 360 μοίρες και συμμετέχω παντού. Εκδηλώσεις, λόγους, ναι. Σπίτια, ναι. Μίσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ό,τι υπάρχει και μου δίνει τη δυνατότητα να εκφραστώ, πόσο μάλλον τώρα που μου δίνουν τα δυνατότητα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκφραστώ, το χρησιμοποιώ. Εκεί λοιπόν. Εσύ πρέπει να έχεις ένα μήνυμα και όλο αυτό το μήνυμα, όλα τα εργαλεία σου να, είναι το... να στοχεύουν εκεί. Οκ. Okay. Γρήγορα πάμε να δούμε και το Πασόκ. είχε λίγο αυτό σαρκασμό αυτό, έτσι... Αυτό απευθύνθηκε περισσότερο στους νέους. Ναι, ναι. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ότι στις νέες ηλικίες το Πασόκ έχει γίνει κάτι σαν αστικός μύθος. Με τα παπούτσια Πασόκ. Με όλα, ξέρετε, στη διάρκεια της κρίσης, επειδή ακουγόταν πάρα πολύ και γραφόντουσαν πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί το λέγανε οι γονείς ότι εμείς με τον Πασόκ δεν είχαμε αυτά τα πράγματα. Μετά αρχίσαν εμείς με το Πασόκ βγαίναμε έξω, εμείς με το Πασόκ βγάζαμε λεφτά, εμείς με το Πασόκ. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησε ένα αστικό μύθο που στην νεολαία δημιούργησε πάρα πολλά αυθόρμητα, τα λεγόμενα μέμες, και αυθόρμητες φωτογραφίες που έλεγαν έτσι ζούσαμε το Πασόκ και έτσι χωρίς Πασόκ. Άρα έβλεπες πάρα πολύ καλό κάτι με Πασόκ και κάτι πάρα πολύ άσχημο με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ήταν. Ναι. Αυτό σωστά το εκμεταλλεύεται το Πασόκ σε αυτό το τηλεοπτικό σποτ που συνήθως παίρνει στα περισσότερο το διαδίκτυο και το διαχειρίζεται με έναν πολύ έξυπνο τρόπο. Φαίνεται, να σας πω την αλήθεια, και ποια πολιτικά κόμματα έχουν χρήματα να επενδύσουν και ποια δεν έχουν χρήματα να επενδύσουν. Για να πω όλη την αλήθεια. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχει περισσότερα χρήματα του Πασόκ αυτή τη στιγμή. Το καταλάβαμε. Για να πω, να μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν είναι, ανταποκρίνονται. Υπάρχει όμως και ο άμεσος τρόπος, ο TikTok τρόπος, ο οποίος μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας ομάδας και μιας μελέτης, αλλά φαίνεται πιο αυτοσχέδιο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο TikTok. Καθοδόν από την πόλη της Μυτιλήνης προς τη Λέσβο, αστείευομαι. Για συμπόρια, θυμάμαι τις αποκρουστικές εικόνες που έβλεπα όταν είχα επισκεφθεί και πάλι ένα καταβλισμό ο οποίος φιλοξενούσε παραπάνω από 20.000 ανθρώπους σε άθλιες συνθήκες. Αυτή η μόρια δεν υπάρχει πια. Γιατί πηγαίνει στο έργο τέχνης, γιατί? Αυτό που γίνει έτσι. Ζουλάει συνέχεια. Μπορεί να με πείτε μπούμερα, αλλά εγώ θα το πω. Κάποτε ο πατέρας Μητσοτάκης είχε τάξει φθηνά αυτοκίνητα στους νέους για να πάνε να ψηφίσουν. Τότε αυτοί είχαν βγάλει το σύνθημα «Καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη». Σήμερα φθηνίναμε. Αντί για αυτοκίνητα, τάζει 150 € στους 18χρονους να πάνε να ανοίξουν ένα μπουκάλι ουίσκι. Τώρα το σύνθημα μάλλον θα γίνει «Καλύτερα σφινάκι παρά το Μητσοτάκι». Δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε ένα σχόλιο για αυτό που είδαμε. Το TikTok, σε μια βάση δεδομένων που λέγαμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 2012 ήταν περίπου το Facebook το πιο σημαντικό, το 2015 έγινε το Twitter, το 2019 χρησιμοποιήθηκε το Instagram. Φέτος είναι η χρονιά του TikTok. Ναι. Ξεκίνησε εξαιρετικά με μια πολύ ωραία προσοχή και κίνηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακολουθήθηκε τώρα μετά και από τον Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθούν όλοι μια σχολή της, κατά τη γνώμη μου, ιέρεια στην πολιτική επικοινωνία, πρώην Πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Αρντεν. Ήταν καταπληκτική. Τι έκανε, όπως καθόμαστε εμείς καλή ώρα. Αυτή που παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε. Αλλά έπαιρνε το κινητό της και έλεγε: Ωραία, να σας πω τι είπαμε σήμερα για το ασφαλιστικό. Έλεγε τι είπανε 3 λεπτά για το ασφαλιστικό. Καταπληκτική. Μάλιστα. Πρέπει να κλείσω, δεν ξέρω αυτό επικοινωνιακά πώς είναι, αλλά ο χρόνος μας κυνηγάει βέβαια. Είναι η ώρα που σας λέω ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ανοιχτή πόρτα εδώ, σας περιμένουμε γιατί έχουμε να σχολιάσουμε και στη συνέχεια τι έγινε με την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ. Αυτό ήταν για σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.